Καλησπέρα σας. Η δική μου παρουσίαση έχει έναν πολύ γενικό τίτλο «Τι δεν μας έχουν μάθει στο σχολείο». Αυτό άλλο ήταν και ο λόγο που ξεκίνησα το κανάλι The Skeptic Theory πριν από 4,5 περίπου χρόνια. Ένα κανάλι που έχει στο επίκεντρό του τον ορθολογισμό και την όξυνση τη κριτική σκέψη. Κάτι για το οποίο το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει ασχοληθεί τόσο όσο θα έπρεπε. Υπάρχουν άλλα και άλλα μαθήματα, αλλά μαθήματα που επικεντρώνονται στον ορθολογισμό και γενικά στη λογική είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Πιο συγκεκριμένα, δεν μα έχουν μάθει τι είναι οι γνωστικέ προκαταλήψει. Εκτό ότι είναι πάρα πολλέ, υπάρχουν στο λόγο μα και στη σκέψη μα συνεχώ. Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο γνωστικέ προκαταλήψει. Ζούμε σε ένα στοιχειωμένο κόσμο, κόσμο όπω είχε πει και ο Κάρλ Σέγκαν. Έχουμε εξελιχθεί με αυτέ και είμαστε καλοδιωμένοι με αυτέ. Την εξέλιξη την ενδιαφέρουν κυρίω δύο πράγματα: η επιβίωση και η αναπαραγωγή ίσω παίξανε πολύ σημαντικό ρόλο στην επιβίωσή μα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή τι έχουμε και πρέπει να μάθουμε να τι διαχειριζόμαστε. Πάμε να δούμε τώρα κάποια παράξενα πιστεύω που έχουμε και πώ οι γνωστικέ προκαταλήψει επιδρούν στο να μα κάνουν να δούμε την πραγματικότητα λίγο πιο διαστρεβλωμένη. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που πιστεύει ότι τα ουράνια σώματα επιδρούν στο χαρακτήρα μα, στη σκέψη μα, στη συμπεριφορά μα και γενικά στη ζωή μα. Είναι γνωστή σε όλου μα αστρολογία. Τώρα, μέσα από αυτή την υποτιθέμενη γνώση που μα δίνει η αστρολογία, μα δίνει την ψευδέστηση του ελέγχου. Ε, γιατί σε άλλη περίπτωση θα ήμασταν έρμεα τυχαίων παραγόντων που δεν θα μπορούσαμε να ορίσουμε και αυτό δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση. Φανταστείτε, α πούμε, το διάλογο μεταξύ δύο ανθρώπων που λένε Γνώρισε έναν τύπο χθε, βγήκαμε ραντεβού, τι ζώδιο είναι σκορπιό, α μακριά από σκορπιού. Είναι, εγω, είναι είναι εγωιστέ, είναι εγωπαθή, είναι όλα τα εγώ μαζί. Που στην πραγματικότητα μπορεί αυτό ο άνθρωπο να μην έχει καμία σχέση με όλα αυτά, έτσι. Τώρα, ο ανθρώπινο εγκέφαλο, όταν θέλει να πιστέψει κάτι, μετά προσανατολίζεται στο πώ να το επιβεβαιώσει αυτό που θέλει να πιστεύει. Πιο συγκεκριμένα για τα ζώδια, έχουμε επιλεκτική παρατήρηση, δηλαδή παρατηρούμε περισσότερο τι προβλέψει οι οποίε ήταν έγκυρε. Δεν δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία σε που δεν ήταν έγκυρε. Και εκτό αυτού, αργότερα θυμόμαστε πολύ περισσότερο τι προβλέψει τι οποίε ήταν επιτυχημένε. Ε, τώρα, πέρα από αυτό, οι αστρολόγοι χρησιμοποιούν και κάποια άλλα κολπάκια, κάποια άλλα tricks. Πέσουν περισσότερο με τι προκαταλήψει μα για να μα πείσουν ακόμη περισσότερο ότι η αστρολογία ισχύει. Ε, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιε αντικρουόμενε προβλέψει, γνωστά και ω rainbow statements, που τα λένε μια έτσι μια αλλιώ και εμεί δίνουμε βάση σε αυτό που θέλουμε να πιστέψουμε. Να σα δώσω μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε. Σου αρέσει η ηρεμία, αλλά καμιά φορά θέλει να είσαι και η ψυχή του πάρτι. Θα πιάσουμε αυτό που θέλουμε να πιάσουμε, δηλαδή το σημείο, το, θα επικεντρωθούμε στο σημείο που θέλουμε εμεί. Μια κοπέλα θυμάμαι μια φορά μου είχε πει: Εσύ συζηγεί, λέει, είστε αναποφασιστοι αλλά από την άλλη ξέρετε και τι θέλετε. <laughs> και πραγματικά κι εγώ αυτή την αντίδραση είχα. Πέρα από αυτό όμω, πέρα από τι αντικρουόμενε προβλέψει, ε, υπάρχει και ένα άλλο τρίκ να το πούμε. Είναι κάποιε πολύ γενικέ προβλέψει που απευθύνονται σε ένα πολύ ευρύ κοινό αλλά μα δίνουν την ψευδέστηση ότι απευθύνονται μόνο σε εμά. Είναι εξειδικευμένε αυτέ οι προβλέψει μόνο σε εμά. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται Barnum E. Forer Effect, το οποίο ονομάστηκε έτσι από του ψυχολόγου οι οποίοι το ερμήνευσαν πρώτη φορά. Να σα δώσω να καταλάβετε, α πούμε, κρύβει δυνατότητε μέσα σου που δεν έχει ανακαλύψει ακόμη. Ε, κάτι πάρα πολύ γενικό, ποιος και να το ακούσει αυτό θα πει, ναι, μάλλον για μένα λέει, και εγώ κρύβω δυνατότητε που <laughs> δεν έχω ανακαλύψει ακόμη. Ή έχει την τάση να κρίνει τον εαυτό σου. Κι άλλο, Πολύ γενικό, όπω και το τελευταίο, πολλέ φορέ έχει την επιβολή αν πήρε τη σωστή απόφαση ή όχι. Νομίζω όλοι οι άνθρωποι, κάποια στιγμή, έχουν την αμφιβολία όταν πήραμε σωστή απόφαση ή όχι. Τώρα, πέρα από την αστρολογία, ο ανθρώπινο εγκέφαλο έχει την τάση να δημιουργεί συνεχώ αιτιώδει σχέσει. Θέλει δηλαδή για κάθε αποτέλεσμα που βλέπει να ξέρει ποιο ήταν το αίτιο που το προκάλεσε. Αυτό ο μηχανισμό ήταν αρκετά χρήσιμο καθώ μα βοηθούσε να ανακαλύψουμε το περιβάλλον γύρω μα και να μπορέσουμε να επιβιώσουμε μέσα σε αυτό. Για παράδειγμα, μπορεί να βλέπαμε ένα σύννεφο το οποίο είναι σκούρο και σου λέει πάει για βροχή, πρέπει να προστατευτώ. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα, ότι ο ανθρώπινο εγκέφαλο δημιουργεί συνεχώ αιτιώδει σχέσει με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο. Ε, το, είναι ότι, το, μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι πολλέ φορέ δημιουργείται πλάνη τη ψευδού αιτία. Δηλαδή, υπάρχει ε, διασύνδεση κάποιων συμβάντων που δεν έχουν σχέση αίτιου και αιτιατού να το πω λίγο πιο επιστημονικά, η συσχέτιση δεν συνεπάγεται ποιότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Και να σα δώσω κάποια χιουμοριστικά έτσι, σκετσάκια για να καταλάβετε καλύτερα. Όποιο έχει πάει στο φεγγάρι, έχει φάει κοτόπουλο. Άρα το κοτόπουλο σε κάνει να πηγαίνει στο φεγγάρι. Υπάρχει συσχέτιση, δεν υπάρχει αιτιότητα. Όπω και δίπλα, βλέπουμε δύο γραμμέ, οι οποίε μα δείχνουν τι επιθέσει καρχαριών μέσα στον χρόνο και επίση βλέπουμε τι ε, πωλήσει παγωτών. Και τα δύο κορυφώνονται το καλοκαίρι. Δεν σημαίνει ότι οι καρχαρίε μα επιδίθονται επειδή αυξάνεται η πωλήση παγωτών. Υπάρχει συσχέτιση πάλι, δεν υπάρχει καθόλου αιτιότητα. Τώρα, συνήθω τι λέμε όταν συμβαίνουν πολλά ατυχή γεγονότα σε έναν άνθρωπο. Μπορεί να πούμε, α πούμε, ότι μπορεί να είναι ανάδρομο, μπορεί να πούμε είδα μια μαύρη κάτα, μπορεί να πούμε ο νόμο του Μέρφυ οτιδήποτε. Το πιο συνηθισμένο όμω τι είναι, τι λέμε. Το κακό το μάτι. Με λέμε, με μάτιαξε αυτό, είδε πω με κοιτούσε, γι' αυτό μου συμβαίνουν όλα αυτά. Ε, μάλιστα, δεν είναι αστείο γιατί το 66% των Ελλήνων πιστεύει στο κακό το μάτι. Δεν είναι λίγοι, είναι δύο στου τρει Έλληνε. Που αν το καλώ δεν είναι κάτι τόσο τραγικό να συμβούν πολλά ατυχή γεγονότα σε έναν άνθρωπο μέσα σε μία μέρα. Φανταστείτε μόνο πόσα ατυχή ενδεχόμενα υπάρχουν. Το να μην παίρνει μπροστά το κινητό σα, να χαλάσει η κάρτα γραφικών σα, να χάσετε το λεωφορείο για 10 δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολύ πολλά τα τυχή ενδεχόμενα. Ε, το παράξενο θα ήταν να μην συνέβαινε τίποτα από όλα αυτά μέσα σε μία μέρα. Και όμω ο άνθρωπο θέλει να δημιουργεί αιτιώδει σχέσει και προσπαθεί να προσδιορίσει το αίτιο όλων αυτών στο ότι ήταν το κακό το μάτι ή οτιδήποτε άλλο. Πέρα από τι ε, απόρρια τώρα των ε, γνωστικών προκαταλήψεων, είναι κάποια σπάλματα λογική, τα οποία υπάρχουν στη σκέψη μα και στο λόγο μα, γνωστά και ω λογικά άλματα ή λογικέ πλάνε. Όσοι παρακολουθείτε το κανάλι μου, θα τι γνωρίζετε, γιατί έχω επικεντρωθεί πολύ σε αυτέ. Και να σα πω έτσι επιγραμματικά κάποιε πλάνε τη επιπόλαιε γενίκευση. Όταν γενικεύουμε και βγάζουμε καθολικά συμπεράσματα έχοντα ελληπή δεδομένα μπροστά μα. Για παράδειγμα, ο παππού μου κάπνιζε ένα πακέτο την ημέρα τσιγάρα και έζησε μέχρι τα 90. Άρα το τσιγάρο δεν μειώνει το μέσο όρο ζωή. Πλάνη της του ψευδού διλήμματο. Όταν υπενισόμαστε ότι υπάρχουν μόνο δύο ενδεχόμενα, ενώ στην πραγματικότητα το σύνολο των ενδεχομένων είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Για παράδειγμα, γιατί γελά, γιατί θέλει να κάνω, να κλαίω. Το έχετε ακούσει σίγουρα τη ζωή σας, αυτό. Που δεν είναι μόνο αυτά τα δύο έτσι υπάρχουν πολλά. Επίθεση στο άτομο ή ad hominem, όταν ε, κάνουμε επίθεση στο ήθο του ομιλητή και όχι στην επιχειρηματολογία του. Για παράδειγμα, δεν συμφωνώ μαζί σου επειδή δεν έχει βγάλει το σχολείο, α πούμε, δεν έχει βγάλει το λύκειο. Ή πλάνη του αποπροσανατολισμού. Ή αλλιώ, red herring. Όταν επικεντρωνόμαστε σε κάτι άλλο και όχι στο επιχείρημα του άλλου, προσπαθώντα να αλλάξουμε θέμα συζήτηση. Για παράδειγμα, λέει: Ένα απέδειξε μου του ισχυρισμού σου. Λέει: Ο άλλο δεν απέδειξε, είναι απόδειξη. Προστατική δεν παίρνει αύξηση. Μάθε να μιλά. Το έχετε ζήσει, το έχετε δει, έχετε φίλου που σα έχουν διορθώσει. Το, το, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ πολιτικοί αυτό. Όταν του λένε κάτι που δεν του αρέσει, αλλάζουν κατευθείαν τη συζήτηση. Τώρα, πέρα από τη λογική, είναι πολύ χρήσιμη λογική, δεν το συζητάμε, αλλά πέρα από τη λογική, το, μια πολύ σημαντική πτυχή τη παιδεία ενό ανθρώπου είναι η συναισθηματική του παιδεία και πιο συγκεκριμένα η συναισθηματική του νοημοσύνη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντική είναι η συναισθηματική νοημοσύνη για την κοινωνική και την ατομική ευημερία ενό ατόμου. Γιατί τι έχει κάνει το εκπαιδευτικό σύστημα για όλο αυτό, Σχεδόν τίποτα. Ζούμε στο έτο 2022. Έχουμε φωτογραφίσει τη μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία μα. Έχουμε πραγματοποιήσει πτήση ενό αντικειμένου σε άλλο πλανήτη. Αλλά το εκπαιδευτικό σύστημα δεν βρήκε έστω και μία ωρίτσα να μα δείξει πώ θα κατανοούμε και πώ θα μπορέσουμε να ελέγχουμε τα συναισθήματά μα. Πώ θα διαχειριζόμαστε τα κίνητρα, πώ θα δημιουργούμε κίνητρα για τον εαυτό μα, πώ να έχουμε κοινωνικέ γνώσει και το πιο σημαντικό απ' όλα, πώ να αντιλαμβανόμαστε αλλά και πώ να ταυτιζόμαστε με τη συναισθηματική κατάσταση των άλλων ή πιο συγκεκριμένα πώ να έχουμε μεγαλύτερη συνέστηση. Πίσω από την ενσυναίσθηση κρύβεται ο αλτρουισμό, η πιο συγκεκριμενα πω να εχουμε μεγαλυτερη ενσυναισθηση πισω απο αλλά και η, η θέσπιση ηθικών κανόνων τη κοινωνία. Η έλλειψη τη ενσυναίσθηση μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία μα. Από απλά σκηνικά, όπω το να διπλοπαρκάρει κάποιο σε έναν πολυσύγχρονο δρόμο να δημιουργεί πρόβλημα και να μην το καταλαβαίνει, ενώ έχει 10 μέτρα πιο εκεί μέρο να παρκάρει, και να λε καλά, δεν καταλαβαίνει ότι δημιουργεί πρόβλημα αυτό ο άνθρωπο. Έω και πολύ σημαντικότερα, έως και πολύ σημαντικότερα όπω ξέρετε των δύο επεισοδίων, δολοφονεί, ακόμη και βιασμοί. Μάλιστα, η έλλειψη συνέστηση παρατηρείται πάρα πολύ σε δολοφόνου, σε παιδεραστέ και βιαστέ. Και αυτό που με εξοργίζει ακόμη πιο πολύ είναι ότι η συναισθηματική μα μνημοσύνη καλλιεργείται σε μεγάλο βαθμό σε μικρέ ηλικίε. Δεν είναι μόνο επικρίτη, βέβαια. Υπάρχουν και βιολογικοί παράγοντε, αλλά κυρίω καλλιεργείται. Και θεωρώ λοιπόν εγκληματική την έλλειψη τέτοιων μαθημάτων από το εκπαιδευτικό σύστημα. Πέρα από ότι το συναισθηματικό κόσμο ενό ανθρώπου, θεωρώ ότι το εκπαιδευτικό σύστημα έχει και άλλα ελαττώματα. Ένα από αυτά είναι ότι δεν μα δίνει κίνητρα για να μάθουμε και κίνητρα για να σκεφτούμε. Να σα πω πρώτα για τα κίνητρα για να μάθουμε, με ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε. Θυμάμαι όταν ήμουν τρίτη ηλικίου, δίναμε επανελήνη στου φανταστικού αριθμού. Ε, και ρωτάω μου καθηγητή, του καθηγητέ μου, τι είναι η φανταστική αριθμή, που είναι εύλογο ένα παιδί να ρωτήσει τι είναι η φανταστική αριθμή. Γιατί του πραγματικού του ξέρουμε, είναι στη ζωή μα. Τι είναι όμω φανταστική αριθμή. Κανένα καθηγητή δεν μου έδωσε μια σαφή απάντηση. Όλοι μου λέγανε μάθετε του, γιατί έτσι πρέπει για να γράψετε καλά, ή σα ενδιαφέρει κάποια στιγμή στο μέλλον, ίσω του χρησιμοποιήσετε. Γιατί σκοπό μα είναι να πάρουμε έναν καλό βαθμό, έτσι. Και όχι, δεν λειτουργεί ακριβώ έτσι. Κάντο όσο πιο χειροπιαστό γίνεται αυτό το οποίο μου δείχνει. Βάλει και διαγράμματα, βάλει ιστορίε, βάλει παρομοιού και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Και θα μου πείτε, χειροπιαστού ακόμα και του φανταστικού αριθμού. Εδώ ο Κάρλ Σέγγαν προσπάθησε μέσα από το, να μα μιλήσει για το πώ θα αντιλαμβανόμασταν περισσότερε διαστάσει από αυτέ που μπορούμε να αντιληφθούμε μέσω του παραδείγματο τη επίπεδο χώρα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει του κατάλληλου ανθρώπου με την κατάλληλη φαντασία για να διεγείρουν την περιέργειά μα. Επίση, ενστερνιζόμαστε και κατανοούμε πολύ καλύτερα τα δεδομένα όταν μα κινούν το ενδιαφέρον. Αν κάτι δεν μα κινεί το ενδιαφέρον, θα το βαρεθούμε, θα το ξεχάσουμε αμέσω μετά. Πρέπει λοιπόν το εκπαιδευτικό σύστημα να διηγεί πρώτα την περιέργειά μα, να μα κάνει να απορρίσουμε πριν μάθουμε κάτι και εκτό αυτού να αναδείξει και απορίε που δεν ξέραμε ότι είχαμε. Επίση, κάτι ακόμα είναι ότι ε, απομνημονεύουμε πολύ καλύτερα τα δεδομένα όταν βρισκόμαστε σε μια έντονη συναισθηματική κατάσταση. Για παράδειγμα, να ρωτήσω του περισσότερου από εσά τι φορούσατε στο πρώτο ραντεβού με το αγόρι την κοπέλα που ήσασταν ερωτευμένοι, θα θυμόσαστε τα πάντα. Τι φορούσατε, τι, φορούσατε, τι ποτό, ήπιατε, όλα. Αν σα ρωτήσω τι φάγατε χθε το μεσημέρι, θα αργήσετε λίγο μέχρι να το αντιληφθείτε, μέχρι να σκεφτείτε. Είναι ακριβώ αυτό το τρίκ. Και ο λόγο που ξεκίνησα το κανάλι The Skeptic Theory ήταν ακριβώ αυτό. Αφενό με να δώσω γνώσει με έναν ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο, μέσα από animation, μέσα από διαγράμματα και όλα αυτά, αλλά δεν ήθελα μόνο να δώσω ξέρε γνώσει στον θεατή. Θέλω να τον κάνω να θέλει να μαθαίνει. Θέλω να τον κάνω, δηλαδή, μετά το δικό μου βιντεάκι, να ανοίξει κάποιο βιβλίο, να δει κάποιο άλλο βίντεο, να διεγείρω την περιεργειά του. Να κάνω, δηλαδή, την ε, μάθηση ψυχαγωγία του. Κάτι το οποίο το εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει ασχοληθεί τόσο πολύ. Τώρα, πέρα από τα κίνητρα για να μάθουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε κιόλα. Είναι καλέ οι γνώσει, αλλά πάντα οι γνώσει μα πρέπει να βρίσκονται σε μια ισορροπία με τη σκέψη μα. Αν και η κοινωνία μα είναι λίγο εχθρική σε αυτό, να πούμε την αλήθεια. Φανταστείτε έναν άνθρωπο από ο οποίο δουλεύει 10 ώρε, γυρνάει στο σπίτι του, θέλει κάτι να φάει. Μετά το φαγητό θέλει λίγο να ξεκουραστεί. Μετά θα κάνει κάποιε άλλε υποχρεώσει που έχει. Μετά δεν έχει όρεξη για να σκεφτεί. Θέλει να δει κάτι απλό. Θέλει να δει ένα ε, αστείο βιντεάκι, θέλει να δει ένα reality όπω αυτό με τα μοντέλα που υπάρχει τώρα, α πούμε. Δεν θα θέλει να σκεφτεί, θέλει να χαλαρώσει. Γι' αυτό και μια μικρή παρένθεση. Οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι και οι μεγαλύτεροι ποιητέ ήταν γόνοι, οι περισσότεροι από αυτού τουλάχιστον, ήταν γόνοι ευπόρων οικογενειών. Είχαν αρκετό χρόνο να σκεφτούν τι είναι η ζωή, τι είναι ο θάνατο, γιατί υπάρχουμε. Ε, είχαν λύσει τι βιοποριστικέ του ανάγκε. Γιατί αν δεν έχει λύσει τι βιοποριστικέ σου ανάγκε, δεν γίνεται λόγο τόσο εύκολα για το τι είναι η ζωή και όλα τα άλλα. Αυτό που θεωρώ εγώ σωστό είναι να βάλουμε δομή στη σκέψη μα. Να έχουμε δηλαδή μια δομημένη σκέψη ή αυτό που λέω εγώ, να δημιουργήσουμε το δικό μα γνωσιακό δέντρο. Και όταν δημιουργήσουμε το δικό μα γνωσιακό δέντρο, πρέπει να προσπαθούμε να το καταρρύψουμε και όχι συνεχώ να το επιβεβαιώνουμε. Στέρεο είναι ένα οικοδόμημα το οποίο αντέχει μετά από αλλεπάλληλε προσπάθειε να αποδομηθεί. Ο εγκέφαλό μα δεν θα μα αφήσει όμω, θα μα λέει αυτό πώ είναι. Έχω επενδύσει χρόνο και συνέστημα για να το φτιάξω. Μη μου το αλλάζει τώρα αυτό που έχω κάνει είναι η γνωστή προκατάληψη επιβεβαίωση, όπω γνωρίζετε. Και θα πω και ένα πότ ε, κλείνοντα ενό μεγάλου θεωρητικού φυσικού, του Λόρε Κράου, το οποίο βάλει και στην ταινία The Skeptic Movie για όσου ε, το έχουν δει. Λέει: Εύχομαι κάθε άνθρωπο σε κάποια πτυχή τη ζωή του να βιώσει την εμπειρία τη κατάρριψη μια ιδέα που θεωρεί ακλόνητη. Μια ιδέα που, αν καταρριφθεί, μπορεί να γκρεμίσει όλο του τον κόσμο. Γιατί αυτή είναι η απελευθέρωση που μα δίνει η επιστήμη. Η συνειδητοποίηση πω το να υποθέτει πω ξέρει την απάντηση πριν κάνει την ερώτηση είναι σφαλμένος τρόπος σκέψης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.